Κούτουλας. Για να δούμε. Γίνεται και το σούτ. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Καραγιώργου και παραχωρεί το κόρνερ. Ο Κόνσκι και Σαβεύσκι. Να ο Παπαϊωάννου σε θέση βολής. Γίνεται το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι από το αριστερό του Σαβίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ψάχνει να βρει την καλύτερη επιλογή ο Σαβίδης. Χατζής. Η κεφαλιά του Πατήκα δοκάρι οριζόντιο, αλλά έχει σημειωθεί σε θέση offside το κυνηγός της ΑΕΚ. Χατζής. Έγινε η σέντρα, κεφαλιά του Πατήκα. Να ο Κόνσκι κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό. Ο Κόνσκι στο 7ο κόρνερ. Σταματής που καθυστερεί. Δεν μπορεί ο Σαβίδης. Γίνεται το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Την μπάλα στα δίχτυα από τον Πατήκα στο 35ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Σαβίδης δεν μπόρεσε να σουτάρει. Αυτό όμως έδωσε στη συνέχεια την δυνατότητα στον Πατήκα να παραβιάσει την εστία του Καραγιώργου και να κάνει το ΑΕΚ Εθνικός 1-0. Μαρκάρει ο Παπαϊωάννου. Κάνει τη σέντρα ο Χοϊνάσκι, Ξανθόπουλος και η μπάλα out. Ο Ξανθόπουλος έδειξε να ευνηδιάζεται. Μανολάς, Χατζής και ο Γεροθόδωρος κάνει φάουλ. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Γεροθόδωρο. Προσπαθεί να κόψει ο Τσιπλάκης, σταματής. Ο Κόνσκι, γίνεται το σούτ, έξοχη απόκρουση του Καραγιώργου σε κόρνερ. Σταματής. 19ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Μπατίστα. Βγαίνει ο Καραγιώργος και πέναλτι που κάνει ο Τσιπλάκης. Το καταλογίζει ο διαιτητής κύριος Ναζίρης. Ο Γιουγκοσλάβος Σαβεύσκι εκτελεί το πέναλτι και εξουδετερώνει ο Καραγιώργος. Ο Κόνσκι στο 11ο κόρνερ για την ΑΕΚ. Κεφαλιά του Μανολά, κεφαλιά του Παπαϊωάννου. Προσπάθεια του σταματή. Ο Σαβεύσκι στο φάουλ. Ο Πατήκα στο σούτ, το μπλοκάρισμα από τον Καραγιώργο. Στο έμεσο χτύπημα φάουλ ο Καραγκιοζόπλος. Ο Μπατίστα το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν ο Μπατίστα παραβιάζει την εστία της παλιάς του ομάδας, σημειώνοντας το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Ο σταματής που πήρε από τον Πεπέ. Ο Κόνσκι μέσα στην περιοχή θα κάνει το σούτ. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Καραγιώργο. Το κόρνερ από τον Τσιπλάκ. Χοϊνάτσκι. Γίνεται το δυνατό σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό το δεξιό σούτ του Χοϊνάτσκι. 4 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Μειώνει το σκορ σε 2-1. Αρχίζει ασφαλώς να ξαναδούμε το πολύ ωραίο γκολ του Χοϊνάτσκι με αυτό το μακρινό πλάγιο δεξιό σουτ που ευνηδίασε τον Οικονομόπουλο.